Καλησπέρα σας. Έχουμε τονίσει επανειλημμένως από αυτή την εκπομπή ότι μας ενδιαφέρει ο διάλογος για να βρίσκεται η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος λογικός με τον οποίο διαφορετικέ γνώμη, απόψεις, ιδέες θα αντιπαρατεθούν παρά μόνο ο διάλογος. Τον διάλογο αυτό οι πολιτικάντιδες των διαφόρων κομμάτων μας τον έχουν στερήσει. Δηλαδή, ο κύριος Τσουκαλάς δεν έρχεται εδώ. Σήμερα ήταν στον Αντένα, εχθές στο Μέγα, κάθε μέρα και στον ΑΡΤ. Βγαίνει παντού με το ζυπουνάκι του παχής, τα λέει ωραία. Μιλάνε μεταξύ τους. Εδώ δεν έρχονται. Είχε έρθει η βουλευτής κυρία Γιαννακάκη. Μόλις της είπαν ότι θα συζητήσει μαζί μου, σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό εμένα με ευχαριστεί, διότι αποδεικνύει ότι έχουμε δίκιο. Με δυσαρεστεί όμως από την άλλη πλευρά ότι θέλω να ακούγονται όλες οι απόψεις. Εμείς πιστεύουμε στην ελευθερία του λόγου. Οι δημοκράτες μας διακηρύσουν την ελευθερία του λόγου, αλλά δεν την πιστεύουν. Το χειρότερο πράγμα στην πολιτική είναι το ψέμα. Σήμερα οι πολιτικάντιδες είναι επαγγελματίες τους ψεύδους. Αυτές τις ημέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα δείτε να κατακλείζεται ο δημόσιος βίος από έναν οχετό ψευδών. Και πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από την επέτειο του Πολυτεχνείου. Έχουν αποφασίσει από την αρχή της μεταπολιτεύσεως να εορτάζουν το Πολυτεχνείο για 3 ημέρες. Δηλαδή το γεγονός του Πολυτεχνείου είναι τόσο σπουδαίο ώστε πρέπει το έθνος να το εορτάζει επί 3 συνεχείς ημέρες. Η 28 Οκτωβρίου που νικήσαμε τους Ιταλούς εορτάζεται 1 μέρα. Η 6η Απριλίου που μας επετέθησαν οι Γερμανοί δεν εορτάζεται καθόλου. Ή το, η μάχη των οχυρών όπου τα Ελληνόπουλα αντιμετώπισαν το Τρίτο Ράιχ δεν είναι τόσο σπουδαία σε σύγκριση με το Πολυτεχνείο. Αλλά και η 25η Μαρτίου εορτάζεται 1 ημέρα. Το Πολυτεχνείο 3 ημέρες. Και τι ήταν το Πολυτεχνείο, ποιοι ήσαν οι ήρωες του Πολυτεχνείου? Ο κύριος Παπουτσής, ο οποίος έχει τους παχυλούς του μισθούς και τον διόρισε η Νέα Δημοκρατία και κατοικοεδρεύει στο εξωτερικό. Η κυρία Δαμανάκη, η οποία είπε εδώ Πολυτεχνείο και από τότε τη ζει το ελληνικό κράτος. Αυτοί ήσαν οι επαναστάτες. Βεβαίως υπήρξαν και τα διάφορα θύματα. Όχι φυσικά νεκροί, κάποιοι μπορεί ενδεχομένως να έφαγαν και μία καρπαζά. Αλλά ήρωες του Πολυτεχνείου δεν υπήρξαν. Ποια είναι τα γεγονότα? Τα γεγονότα είναι σαφέστατα. Τα ξέρουμε όχι μόνο από περιγραφές, είναι καταγεγραμμένα και στα επίκαιρα. Τα ψεύδι που μας λένε είναι πολλά. Σας αναφέρω μερικά. Λέγουν ότι με την εξέργεση των φοιτητών έπεσε η Χούντα. Ψεύδος. Γιατί? Διότι το 1973 το Νοέμβριο, να μάθουν τα νέα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν σχολή, ιστορία και τα παραπληροφορούν, σήμερα σας πληροφορώ ότι, μία μικρή παρέθεση, στο νηπιαγωγείο της Σταμάτας η δασκάλα έβαζε τα παιδάκια να φωνάζουν «Ψωμί, ελευθερία, παιδεία». Τα παιδάκια του νηπιαγωγείου δέχονται την προπαγάνδα από μία δασκάλα. Αυτά βέβαια είναι απαράδεκτα. Έχουμε λοιπόν τα ψέματα. Ψέμα πρώτον. Ότι έπεσε η Χούντα. Δεν υπήρχε Χούντα τότε. Ναι, τον Νοέμβριο του 1973 δεν υπήρχε Χούντα. Από πολύ πριν είχαν παραιτηθεί όλοι οι συνταγματάρχοι, είχαν αποσυρθεί, η κυβέρνηση είχε ανατεθεί σε πολιτικά πρόσωπα με πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη και θα γίνονται εκλογές το Φεβρουάριο του 1974. Συνεπώς δεν ανέτρεψαν καμία Χούντα. Δεύτερον, δεν ανέτρεψαν τη Χούντα, δεν αποκατεστάθη η δημοκρατία από το κίνημα, ας το πούμε έτσι, του Πολυτεχνείου. Απεναντίας, συνέβη το αντίθετο. Ενώ μετά 3 μήνες θα είχαν εκλογές και δημοκρατία, με το Πολυτεχνείο επενεύει ο Ιωαννίδης και έχουμε πλέον τη Χούντα του Ιωαννίδη, κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι αυτοί οι ήρωες που παρουσιάζησαν κατόπιν είχαν εξαφανιστεί. Ας δούμε όμως ποια είναι τα στοιχεία και ας ξεκινήσουμε από τους ηρωικούς νεκρούς. Σε αυτό το βιβλίο μου που είναι 900 σελίδες έχω όλα τα παρασκήνια της 21ης Απριλίου
Έχω μέσα περιγραφές για το τι έγινε στην Κύπρο, πώς ο Παπαδόπουλος πήρε την εξουσία, πώς έγινε το κίνημα του Βασιλέως στις 13 Δεκεμβρίου του 1967. Ποια ήταν η αντίσταση. Να δείτε τι κάνανε οι αντιστασιακοί. Τι είχαν πετύχει οι αντιστασιακοί. Ποιοι ήσαν οι αντιστασιακοί. Γιατί έπεσε η δημοκρατία. Ποια ήταν η στάση του Καραμαλή. Το κίνημα του ναυτικού. Πώς έγινε η αντεπανάσταση εναντίον του Παπαδοπούλου από τον Ιωαννίδη. Όλα τα παρασκήνια τα γνωρίζω πολύ καλά, διότι τα έζησα από κοντά. Στα διάφορα βιβλία της ιστορίας θα διαβάσετε, της νεοελληνικής βέβαια, ότι μία ομάδα επιόρκων αξιωματικών κτλ. Κτλ, κτλ, παραμύθια. Μέσα στο δικό μου βιβλίο, επειδή έζησα τα γεγονότα, λέγω στις 11 το πρωί έφυγαν από το σπίτι του Λαδά και πήγαν λεπτομέρειες. Για να τα μάθουν οι νέοι, πρέπει να διασωθούν. Παίρνω λοιπόν τώρα τους ήρωας του Πολυτεχνείου, τους οποίους τιμούν στο Πολυτεχνείο. Θα πάνε τα παιδάκια σε ένα μνημείο, μια κεφάλα σιδερένια άδεια, θα πάνε τα σχολεία να καταθέσουν λουλούδια, τα παιδάκια, να τιμήσουν τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, τους ήρωες οι οποίοι έπεσαν στο Πολυτεχνείο. Και όλα αυτά είναι ψέματα. Για να δείτε δε πόσο είναι γρεκύλη σήμερα στο πολιτικό κατεστημένο, την 28 Οκτωβρίου πηγαίνουν τα παιδάκια κάπου να καταθέσουν ένα στεφάνι. Όχι. Πηγαίνουν τα σχολεία, όχι. Την 25η Μαρτίου πηγαίνουν να καταθέσουν κάπου ένα στεφάνι, όχι. Υπάρχει μνημείο για τους πεσόντας στον πόλεμο του 40 και στον πόλεμο του 41 κατά των Ιταλών και των Γερμανών, όχι. Υπάρχει μνημείο για τους πολεμιστάς της Επαναστάσεως του 1821, η οποία από το 1821 μέχρι το 1828 που απελευθερωθήκαμε, τα θύματα ήσαν περίπου 800.000. Υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς. Όχι. Για ποιους υπάρχει μνημείο. Για τους νεκρούς ήρωας του Πολυτεχνείου. Υπάρχει εκεί μνημείο. Το Πολυτεχνείο δηλαδή, όπως δείχνουν αντικειμενικά τα στοιχεία, θεωρείται από το κατεστημένο ανώτερο και της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου. Για την 6η Απριλίου που αντιμετωπίσαμε τους Γερμανούς, σιωπή πλήρης, μιλιά πλήρης, όλα αυτά τα αντιγερμανικά θηρία για εκείνη την περίοδο των ηρωικών αγώνων του έθνους, καμία λέξη. Γιατί, διότι εκείνη την εποχή οι κομμουνιστέ, οι Ρώσοι, η μαμά Σοβιετική Ένωση, όπως την αποκαλούσαν, η μάνα μας Σοβιετική Ένωση, ήταν σύμμαχος με τον Χίτλερ. Ερχόμεθα λοιπόν στους ήρωες του Πολυτεχνείου. Εγώ είμαι άνθρωπος του νόμου. Με ενδιαφέρει να επικρατεί το δίκαιο, σαν δικηγόρος που είμαι. Και στέλνω μία επιστολή στη σύγκλητο του Πολυτεχνείου. Και τους λέω, σας παρακαλώ, πέστε μου πόσοι και ποιοι σκοτωθήκαν στο Πολυτεχνείο. Και η σύγκλητος μου απήντησε με μία επιστολή, την οποία θα τη δείτε εδώ, και η οποία μας λέει ότι δεν ξέρουμε ούτε πόσοι ούτε ποιοι. Λοιπόν, αφού του στέλνω εγώ την επιστολή μου, απήντησε ο κύριος Πρίτανης, εθνικό μετσόβιο Πολυτεχνείο, την επιστολή και μου λέει, δεν μπορεί να σας δοθεί επίσημη απάντηση εκ μέρους μας στα ερωτήματά σας. Τα ερωτήματά μας είναι να μου πούνε ποιοι και πόσοι. Και σου λέει, δεν μπορούμε να σας πούμε. Αφού κύριε Πρίτανη και σεβαστή κύριε συγκλητική, δεν ξέρετε ούτε πόσοι ούτε ποιοι σκοτωθήκαν στο Πολυτεχνείο, ποιους τιμάτε στρεις μέρες, ποιους τιμάτε τα παιδάκια που πάνε να καταθέσουν τα λουλούδια, τους στεφάνους εκεί, ποιους τιμούν, αφού είναι άγνωστοι. Δεν τους ξέρει σύγκλητος και όμως τους τιμούν εκεί. Ξέρετε, για να σας δώσω κάποιο στοιχείο, πόσοι ήσαν φοιτητές του Πολυτεχνείου, ακούστε, μετά την καταστολή αυτής της κινήσεως, η οποία καταστολή έγινε απολύτως ανέμακτα, με ένα άρμα που πήγαινε πίσω, έλα έλα για να σπάσουν την πόρτα, συνελήθησαν τελικά 866 συλληφθέντες. Εδώ μέσα θα δείτε μόνο στοιχεία. Από αυτούς, πόσοι νομίζετε ήσαν φοιτητές του Πολυτεχνείου? 49. Πόσοι εργάτε? 475. Και οι πρώτοι οποίοι δικαστήκανε στις 19 Νοεμβρίου, μετά δύο μέρες δικάστηκαν
λέμε ονόματα, όχι ήρωες. Ο Ιωσιφίδης, στοιχεία εργάτης. Ο Βαξεβανίδης, στοιχεία εργάτης. Ο Αργυρόπουλος, στοιχεία οικοδόμος. Ο Ξενάριος, στοιχεία εργάτης. Ο Παπαδόπουλος, υδραυλικός. Αυτοί δικαστήκανε. Ποιοι είναι οι ήρωες του Πολυτεχνείου και πώς έγινε το Πολυτεχνείο. Λεπτομέρειες και ποιοι υποκινούσαν το Πολυτεχνείο. Λεπτομέρειες θα διαβάσετε εδώ πέρα. Τώρα το πόσο ηρωική ήταν αυτή την εξέγερση, η εξέγερση. Ποια εξέγερση, τέλος πάντων. Αυτή η εξέγερση δεν θα σας την πω εγώ, θα σας την πούνε οι ίδιοι του Πολυτεχνείου. Έχουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό σταθμό του Πολυτεχνείου, ο οποίος σε κάλει με το γνωστό σύνθημα «Εδώ Πολυτεχνείο». Καλούσε το λαό της Αθήνας σε επιλέξει. Να κατέβει στους δρόμους. Δεν έγινε. Διεκήρυτε ότι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούμε μέχρι να νικήσουμε. Δεν έγινε. Προέτρεπε το λαό. Εις γενική κινητοποίηση. Δεν έγινε. Παρεκκίνητο το λαό των Πραστίων, του Βύρνος, της Νικαίας, της Κηφισίας, του Αμαρουσίου. Κατέβα στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έγινε. Εβεβαίωνε ότι απόψε γίνεται λαϊκή και κοινωνική μας αλλαγή. Δεν έγινε. Εδήλωνε ότι δεν θα υποχωρήσουμε. Δεν έγινε. Κάποιοι εκκλήσεις ήσαν μάλλον φεδρέ. Λαοί του ψυχικού, λαοί της Φιλοθέης, κατέβα στην Αθήνα. Ξεχάσαν το λαό της Εκάλης. Λοιπόν, συνέχισαν. Ακούστε επιλέξει. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Και αυτό πρέπει να γενικευθεί σε όλη την Ελλάδα. Εδώ Πολυτεχνείο. Οι καμπάνες στην Κυψέλη ήδη ηχούν χαρμόσυνα. Στην οδό Πατησίου, στην οδό Δροσοπούλου ετοποθετήσαν οδοφράγματα. Ολόκληρος ο αθηναϊκός λαός μάχεται στους δρόμους για να ανατινάξει το χουντικό καθεστώς. Όλα αυτά τα έλεγε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου και δημοσίευθησαν επιλέξει στην εφημερίδα Αθηναϊκή στις 8 Οκτώβου του 1974. Τελικά μόλις είδαν ότι κατεβαίνουν στρατιώτες, αμέσως άρχισε να λένε «Ο στρατός είναι μαζί μας». Και επειδή οι ήρωες του Πολυτεχνείου εφοβούνται την αστυνομία, κοιτάνε να τα έχουν καλά με το στρατό. Πιστεύουμε, επιλέξει, πιστεύουμε ότι οι φαντάροι μας δεν θα επιτεθούν εναντίον των αδελφών μας. Εκείνα τα πομπόδι. Μάχες στους δρόμους. Τα οδοφράγματα, εκκινητοποίηση του λαού, χαρμόσυνη οικοδονοκρισία κτλ. Σταματήσανε και είπαν το τελευταίο ψέμα. Αγαπητοί ακροατέ, θα διακόψουμε για λίγο, θα επανέλθουμε σε λίγο. Έτσι λοιπόν, οι ήρωες όπως ο κύριος Λαλιώτης, η κυρία Δαμαράκη, ο κύριος Παπουσίας, τελείωσε το Πολυτεχνείο. Και μετά έχουμε τους νεκρούς. Σκοτώθηκε κόσμος. Μάλιστα, σκοτωθήκανε. Πόσοι, είναι άγνωστον, κανείς δεν ξέρει. Από τα στοιχεία που έχουμε, από τα στοιχεία, τα οποία τα γράφω εδώ μέσα, θα δείτε, έχουμε και ονόματα από τις επίσημες αναφορές, οι οποίες έγιναν κατόπιν. Δηλαδή, όχι επί καθεστώτος στρατιωτικού, αλλά επί δημοκρατικού. Συνεπώς, δεν ήσαν προκατηλημένε, ήσαν αντικειμενικέ. Υπάρχει. Σκοτώθηκε, θα τα δείτε εδώ μέσα και ονόματα και φωτογραφίες και όλα. Σκοτώθηκε μία Νορβηγίδα από αδέσποτη σφαίρα, ένα παιδάκι 4 χρονών από αδέσποτη σφαίρα, ένας Ινδός μάγος, ο οποίος ήταν στο Ακροπόλ και βγήκε να δει τι συμβαίνει και μία αδέσποτη σφαίρα τον σκότωσε. Ουδής εφωνεύθη εντός του Πολυτεχνείου. Κύριε Πλεύρη, συγγνώμη να σας μπήκα κι εγώ, δεν το πήρατε χαμπάρο οπωσδήποτε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ήθελα σήμερα όμως να δείξουμε και κάτι το οποίο με ρίμνησα, γιατί οπωσδήποτε όλο αυτό που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και όλο αυτό που συζητάμε είναι μια προπαγάνδα αριστερή. Και οι αγωνιστές της αριστεράς πρέπει να ακούσουν κάτι. Με βοηθάει λίγο το κοντρόλ να τα ακούσουμε, σας παρακαλώ. Όταν ξεκίνησα, μου λέγανε μιλές για το Πολυτεχνείο. Μιλες, το είδαμε το Πολυτεχνείο που κατάντησε. Τι φταίει το Πολυτεχνείο σε αυτό. Φταίει, όλοι. Ο Λαζαρίδης. Να μην γινόταν Λαλιώτης. Το Πολυτεχνείο. Όχι, να μην γινόταν. Δεν είναι τέλειο. Μας πρόχνανε την Παρασκευή, μας πρόχνανε να μην μπούμε μέσα γιατί είναι προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και το Πολυτεχνείο το κάνουν τα παιδιά αυτοί γνωστοί ή άγνωστοι που λέμε, έτσι. Οι αναρχικοί το κάνουν το Πολυτεχνείο. Με τα μανάκια και τέτοια. Όχι, τα μανάκια και τέτοια. Ο Χρήσανδος Λαζαρίδης. Αυτοί εκ των υστέρων μπήκανε για να την παίρνουν. Παπουτσής.
Μπαίνουν πάντα. Μπαίνουν πάντα. Όταν δουν ότι δεν πάει πίσω το πράγμα, δεν μπορούν να το πάνε πίσω, μπαίνουν και το σφετερίζουν. Νομίζω ότι φταίνε οι δίθεν αριστεροί. Αυτοί φταίνε. Από το Πολυτεχνείο, από τότε που είμαι στα πράγματα μέσα και τα ζω, στο Πολυτεχνείο οι κουκουέδες μας βγάζαν οι κνήτες έξω την Παρασκευή, γιατί είναι προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και μετά, μόλις είδαν ότι ο κόσμος πήγαινε, τότε το καπελώσανε με δαμανάκηδες και διάφοροι, ήρθε και το Πασόκ, ο Λαλιώτης και όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτοί που βρίζουμε τώρα ως φρικιά και αναρχικούς, αυτοί ήταν που βγήκαμε και κάναμε το Πολυτεχνείο και κάναμε όλα τα πράγματα. Δεν τα κάνανε. Αυτά εκ των υστέρων πάνε και καπελώνουν και στο χημείο. Στο χημείο δεν μας δίρανε, δεν μας βγάλανε έξω. Τα ΜΑΤ δεν μπορούσανε. Μας βγάλανε οι οικοδόμοι του ΚΚΕ. Τα ΚΝΑΤ τα λεγόμενα. Αυτοί μας βαρέσανε και μας χτύπησαν για να μας βγάλανε έξω. Εάν πιστέψετε εσείς ότι ο κύριος Πανούσης είναι και εθνικιστής και ακραιοδεξιός, εγώ θα είμαι μαζί σας. Κύριε Καζάκη, ακούστε τα όλα αυτά. Ας το Καζάκη, μην τον αφήσει τώρα. Στη σημερινή μας προσφορά όμως θα δείτε τα πέντε εξαιρετικά βιβλία, γιατί είναι εξαιρετικά βιβλία με πολλές αποδείξεις και το Έλληνες Β' το έχει ζητήσει ειδικά ο κύριος Πλεύρης για κάτι που άκουσε σήμερα και ήθελε να το σχολιάσει. Γεγονότα 65-77, ένα βιβλίο εκπληκτικό, 926 σελίδες με όλα τα γεγονότα εκείνης της εποχής, όλα αποτυπωμένα με αποδείξεις. Οι απομυθοποίησεις του κυρίου Κοσιώρη για όλα, για τους πάντες. Από Μακάριο, Καραμαλή, Παπανδρέου, Πολυτεχνείο, Καλέργη, Μεταξά, Παπαδόπουλο. 21 Απριλίου 1967. Γιατί κάποιος, από κάποιον υπόθηκε ότι δόθηκε αμνηστία και στιγμιαίο έγκλημα και τα λοιπά, αθώθηκαν άλλοι ευνοήθηκαν, θα τα πούμε όλα. Η πολιτική προπαγάνδα, έτσι, αυτό που βιώνουμε από κάποιους κυρίους και οι Έλληνες Β' ως δώρο σήμερα, προσφορά στον κύριο, θα σας το πει ποιον κύριο, ο κύριος Πλεύρης θα σας το πει αυτό, από 120 ευρώ μόνο 35. Γιατί αύριο τα παιδιά σας τη Δευτέρα θα τρέχουν στο Πολυτεχνείο και θα βλέπουν την κεφάλα του καθηγητή, την οποία σήμερα το διάβαζα σε ένα post στο Facebook, ότι είναι ενός καθηγητή ο οποίος δεν είχε καν σχέση με το Πολυτεχνείο. Στο 2-10-36-05-305, από 120 ευρώ μόνο με 35 και πάρτε όλα τα στοιχεία. Αυτό εδώ το βιβλίο που θα δείξω τώρα αμέσως είναι 926 σελίδες. Κοιτάξτε το πάχος του. Όλα αληθινά γεγονότα. Είναι αυτό που σας αναλύει ο κύριος Πλεύρης. Γεγονότα 65-77, ένα βιβλίο με όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Δείτε το πάχος του μόνο. Κύριε Πλεύρη, συνεχίζετε και εσείς. Θα σας μιλήσω με μερικά στοιχεία. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1975 η εφημερίδα Το Βήμα δημοσίευσε ένα κατάλογο ονομάτων με 43 νεκρούς. Και το σχόλιο το οποίο κάνει και διαβάζουμε είναι 43 νεκροί, η κατηγορούσα αρχή αναφέρθηκε σε 24 νεκρούς. Η εφημερίδα λέει 43 νεκρούς, στη δίκη για το Πολυτεχνείο αναφέρανε 23 νεκρούς. Ο αληθής αριθμός πλησιάζει μάλλον τους 80. Δηλαδή σε ένα κείμενο μιας παραγράφου έχουμε 43 νεκρούς, 23 νεκρούς και 80 νεκρούς. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια δημοσιεύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 82 από τον αστυνομικό διευθυντή Σαμπάνη το 82, έρευνα, και αναφέρει 12 νεκρούς, σελίδες 378. Έχουμε και τα ονοματεπώνυμα όλων. Εγκελάντε Μαργκέτε, 22 ετών, Νορβηγής. Θεοδόρου Δημητράς, 5,5 χρονών. Καρακάς Μπασρή Αλεξάνδερ, αυτός είναι ο Ινδός που σας είπα. Και έχει και άλλα ονόματα. Άλλος σκοτώθηκε σε μια ταράτσα στα Ηλίσια, άλλος σκοτώθηκε στα Λιώσια, εντός του αυτοκινήτου του εξαδεσπότου Σφαίρας, Περιτσίδης Γεώργιος. Σκοτώθηκε στην οδό Ελπίδος και τα λοιπά στα Λιώσια. Λοιπόν, αυτοί είναι. Δεν τους έχει τιμήσει κανείς. Ο τότε υπουργός, ο κύριος Μαγκάκης, τι έκανε? Παρασυρμένος και αυτός ότι είχαμε νεκρούς, ακούγοντας και τον τότε δήμαρχο Μπέι για 400 νεκρούς οι οποίοι ήσαν θαμμένοι στους ζωγράφου, και έστειλε και σκάβανε με μπουλντόζες να βρουν τους 400 νεκρούς. Ο δε κύριος Μαγκάκης έβαλε στη Βουλή ένα νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε αμέσως, και ο νόμος αυτός έλεγε οι γονείς των φωνευθέντων θα πάρουν μία τιμητική σύνταξη. Και δεν παρουσιάστηκε ούτε ένας. Δεν σας κάνει εντύπωση τόσα χρόνια, περάσαν 40 χρόνια, ιδίως το 75, το 76, πού ήσαν οι μανάδες, οι πατεράδες, οι συγγενείς,
όλων αυτών των ηρώων του Πολυτεχνείου. Τους είδατε πουθενά? Όχι. Γιατί? Διότι οι ήρωες του Πολυτεχνείου είναι ένα παραμύθι. Τους βγάζανε και από το Πολυτεχνείο και ο στρατός τους προστάτευε, διότι οι αστιφύλακοι ήταν εξαγριωμένοι και θα τους άρχισαν στις καρπαζιές. Και ο στρατός τους προστάτευε. Εν συνεχεία έγινε η δίκη του Πολυτεχνείου. Καταδικάστηκε ο τότε συνταγματάρχης, στρατηγός Δερτιλής Νικόλαος, ήρωος των πολέμων της πατρίδος. Καταδικάστηκε ότι εσκότωσε κάποιον άτυχο νέο. Αυτός, και τον πιστεύω, μου τα έχει διηγηθεί, τον είχα κάποτε και διοικητή όταν ήμεθα στην Κύπρο σε σοβαρές επιχειρήσεις, όχι σε σκληρούς αγώνες που λέει και σκληρές μάχες ο Παπανδρέου στα πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτός λοιπόν ο συνταγματάρχης καταδικάστηκε ισόβια για ανθρωποκτονία και μπήκε φυλακή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω και παρακολουθήστε με. Έμεινε φυλακή 38 χρόνια. Σύμφωνα με το διεθνές ποινικό δίκαιο, με τις νομοθεσίες όλων των πολιτισμένων λαών του κόσμου, δεν μένει κανείς πάνω από 20 και σε οποιαδήποτε περίπτωση πάνω από 25 χρόνια. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η ποινή, θα σας πω τούτο. Εάν σας πει κάποιος θα μείνετε στην Αθήνα 10 χρόνια, ξέρετε πώς θα αισθανθείτε? Πολύ άσχημα. Σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος εκείνος έμεινε 38 χρόνια σε ένα δωμάτιο. Έπρεπε λοιπόν να τον αφήσουν στα 20 χρόνια. Γιατί? Διότι η ποινή έχει ένα και μόνο σκοπό, όπως μας λένε οι δημοκράτες μας. Ποιον? Την αναμόρφωση του καταδικαστέντος. 92 χρονών κατάκητος τον αναμορφώνανε? Όχι. Γιατί τον βαστάγαν 38 χρόνια? Να μας πούνε ποιος είναι ο σκοπός της ποινής. Κάνω μία αναφορά σε έναν υπουργό δικαιοσύνης, τον κύριο Ρουπακιώτη, και δικηγόρο. Του τα λέω αυτά. Τι μου απήντησε? Τίποτε. Δεύτερη αναφορά. Τι μου απήντησε? Τίποτε. Τρίτη αναφορά. Γιατί δεν μου απαντάτε, κύριε υπουργέ? Κι ούτε εδώ μου απήντησε. Και όταν έπαψε να είναι υπουργός και το συνήθισα στην οδό Σκουφά, γιατί είναι κοντά τα δικηγορικά μας γραφεία, του λέω: δεν ντρέπεσαι? Δεν ντρέπεσαι? Τόσο πρόστιχα βρεθήκατε, δεν απαντάγατε. Και με κοίταγε σαν χαζός και ήταν έτοιμος να φωνάξει βοήθεια και έλεγε: αφήστε με και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, δεν θα τον αφήσουμε. Κάνω αναφορά στην εισαγγελία και λέω: μα εδώ τον έχετε 38 χρόνια. Πέστε μου αυτό που διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, ότι η ποινή σκοπό έχει τον σοφρονισμό. Τον σοφρονίζετε? Δεν μου απαντάει ο τότε εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου. Δεύτερη αναφορά. Δεν μου απαντά. Τρίτη αναφορά. Γιατί δεν μου απαντάτε? Ούτε σε αυτό μου απαντάνε. Τα ίδια και στο δικηγορικό σύλλογο. Ο κύριος Αδαμόπουλος, πρόεδρος του κύριου συλλόγου, του έστειλα, καμία απάντηση. Γιατί δεν μου απαντάτε? Καμία απάντηση. Τώρα με τον καινούριο πρόεδρο, τον κύριο Αλεξανδρή, πιστεύω θα βρούμε μια λύση στο θέμα. Και κατόπιν αυτών, αφού δεν μου απαντήσανε, τους ευχαρίστησα και θεμελίωσα μία μηνυτήριο αναφορά για δικαστική δολοφονία του Δερτιλή. Και βρέθηκε μία εισαγγελεύς δυναμική και διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Θα τιμωρηθούν. Δεν θα γλιτώσουν. Είχανε 38 χρόνια έναν άνθρωπο στη φυλακή. Άδικα. Κατ' εμέ. Και τώρα να σας διαβάσω από εδώ μέσα, θα δείτε πώς σπάσανε την πόρτα του Πολυτεχνείου, πώς μπήκανε μέσα. Έχουμε λεπτομέρειες τις οποίες τις πήραμε από τους ίδιους. Και έχουμε τα πορίσματα του Τσεβά, έχουμε πορίσματα εισαγγελέων. Διότι η Δημοκρατία τότε ήθελε και σώνει και καλά να αποδείξει ότι έγινε μια εγκληματική πράξη. Και δεν απεδείχθη τίποτε. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι γίνανε αυτές οι μητέρες των τόσων που σκοτωθήκανε. Η Ευρωεκδοτική, μια μεγάλη ελληνική εκδοτική εταιρεία, έβγαλε ένα βιβλίο του Άγγλου Chris Woodhouse, ο οποίος είναι μεγάλος δημοκράτης και ο οποίος λέει: ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν έγινε ποτέ επακριβώς γνωστός, γιατί πολλές οικογένειες έθαψαν κρυφά τους νεκρούς τους για να αποφύγουν τις παραπέρα συνέπειες. Μπράβο στην Ευρωεκδοτική. Ώστε λοιπόν πολλές οικογένειες έθαψαν κρυφά τους νεκρούς των
για να αποφύγουν τις περαιτέρω συνέπειες. Μάλιστα. Έπεσε η Χούντα. Πού είναι αυτές οι οικογένειες, οι πολλές που έθαψαν κρυφά τους νεκρούς των, δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Θα μιλάμε λοιπόν ή με στοιχεία ή θα αρλομπολογούμε. Πήγαινε η Βουλή με τον Μπαρμπαμίτσο, τον πρόεδρο της Βουλής, διελύεται η Βουλή στη συνεδριάστη της, πήγαινε στο Πολυτεχνείο και διελύεται εκεί η Βουλή. Τι λέτε μου, πολύ σπουδαία πράγματα. Έχουν τιμήσει μήπως τους πολεμιστάς τους 40, όχι. Γιατί προχτές δημοσιεύεται στις εφημερίδες 2.000 νεκροί στον πόλεμο του 40 είναι στα χώματα της Βορείου Ηπείρου άταφοι. Γιατί, διότι δεν ενδιαφέρει το ελληνικό κράτος. Αυτοί είναι οι ήρωες. Τους ετοίμησε ποτέ το ελληνικό κράτος. Ας μας πούνε, εάν την 28η Οκτωβρίου η Βουλή τήρησε ενός λεπτού στη γη εις μνήμη εκείνων των ηρώων. Όχι. Οι ήρωες όμως του Πολυτεχνείου. Και έχουμε γεμίσει σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις, λεωφόρος Μανδυλαρά, λεωφόρος Παναγούλη, λεωφόρος ηρώων του Πολυτεχνείου. Ποιοι ήσαν αυτοί οι ήρωες? Ο κύριος Παπουτσής, ο κύριος Λαλιώτης, κυρία Δαμανάκη, αυτοί ήσαν οι ήρωες. Κύριε Πλεύρη, δείχνοντας αυτό το βιβλίο «Γεγονότα 65-77», το οποίο είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο γιατί αναφέρει όλα τα παρασκήνια εκείνης της εποχής, όλες τις εθνοπροδοσίες κάποιων. Διαβάστε το αυτό το βιβλίο, 926 σελίδες αποδείξεων είναι. Από Κυπριακό, από Πολυτεχνείο, από πώς ήταν η οργάνωση τότε της Επανάστασης, γιατί η Επανάσταση ήταν. Ό,τι το τι γράφτηκε, το τι υπόθηκε από πολιτικούς δημοκράτες, τι είπανε, τι δεν είπανε. Θέλω όμως να προχωρήσω λίγο παρακάτω, εάν μου επιτρέπετε, και να δείξω μία σημείωση που έχουμε εδώ σε ένα βιβλίο του κυρίου Κοσιώρη, το οποίο το θεωρώ εκπληκτικό βιβλίο. Να μου δώσει λίγο χρόνο το control για να δείξω μία σημείωση που έχω για το Πολυτεχνείο. Πείτε εσείς, βεβαίως. Σήμερα παρακολουθούσα μία εκπομπή το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, ο θαυμάσιος δημοσιογράφος ο κύριος Άρης Πορτοψάλτε, συζητώντας με έναν εξίσου θαυμάσιο, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, δημοσιογράφο και αυτό, έλεγαν ότι η επιστήμη της αστρονομίας ανεπτύχθη μετά το 1500, αναφέρθησαν στο Πανεπιστήμιο του Χάρβατα το 1600, ξέρω εγώ, μιλήσαν για τον Κοπέρνικο, μιλήσαν για τον Γαλέο, που είπε όπως κινείται. Και θέλω να πω σε αυτούς τους διαπρεπείς δημοσιογράφους ότι η αστρονομία δεν ανεπτύχθη ούτε από τον Γαλιλαίο ούτε από τον Κοπέρνικο. Ο Γαλιλαίος που μας το είπανε κιόλα στο Sky σήμερα και όμως κινείται, όλα αυτά τα είχαν πει οι αρχαίοι Έλληνες. Ο Αρίσταρχος περιέγραψε λεπτομερέστατα το ηλιοκεντρικό σύστημα. Περιέγραψε πώς κινείται η γη, το ένα το άλλο. Ο Ύπαρχος ήταν ο πρώτος ουρανογράφος. 1039 αστέρια τα προσδιορίσε επακριβώς και χαρτογράφησε το στερέωμα. Αυτά τα πήρε ο Κοπέρνικος και ο ίδιος ο Κοπέρνικος στο βιβλίο του έχει την ετοιμότητα στον πρόλογο να γράφει αυτά που σας λέω εγώ δεν είναι δικά μου, τα πήρα από τον Αρίσταρχο, τον Σάμιο. Συνεπώς, αγαπητοί κύριοι δημοσιογράφοι, θα σας στείλω το βιβλίο μου «Οι Έλληνες», που είναι μια εισαγωγή στο έπος του πολιτισμού και εν συνεχεία είναι μια απόδειξη της προσφοράς μας προς τα επιστήμας. Στο κεφάλαιο για την αστρονομία θα δείτε πράγματα για τα οποία θα εκπλαγείτε και για το έργο πάνω στα αστέρια που έκανε ο Ύπαρχος, ο Πλίνιος γράφει επιλέξει. «Ανέλαβε έργον», γράφει ο Πλίνιος, «πρώτου οποίου θα οπισθοχώρει και ο Θεός ακόμη». Το 1500 ήδη είχαν περάσει 2.000 χρόνια και τα είχαμε πει όλα. Εντάξει. Μην χάνετε τις ευκαιρίες. Αυτά τα δώρα που κάνουμε εμείς είναι δώρα στον πολιτισμό μας. Δώρα στην προπαγάνδα. Δώρα σε όσους δεν ξέρουνε. Πάρτε. Κύριε Πρωτοσάλτε, πάρτε το βιβλίο, δείτε, φέρτε τις αποδείξεις που είπατε. Εδώ είμαστε. Βήμα έχετε. Δημοκρατικότατο βήμα. Σας φαίνεται περίεργο? Δημοκρατικότατο. Όχι, όχι. Εμάς δεν μας θέλουν και δεν έρχονται και εδώ. Και μας έχουν και αποκλείσει. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί από την Αλβανία, το οποίο είναι στην Ελλάδα,
έπιασε την ελληνική σημαία από το σχολείο, την κατέβασε, πήρε και το σχοινί και την πέταξε σε κάτι θάνους. Τον πιάσανε μετά, τον έπιασε η αστυνομία και αυτό το παιδί και ο γονεύς του, σύμφωνα με τον νόμο, θα δικαστεί. Η είδηση αναφέρεται στην εφημερίδα, να δείτε πώς λειτουργούν στα ζητήματα της προπαγάνδας. Αναφέρεται η είδηση στην εφημερίδα Δημοκρατία και λέει: «Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία των νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική από νέο περιστατικό προσβολής ελληνικής σημαίας από 14χρονο μαθητή αλβανικής καταγωγής. Ο ανήλικος κατέβασε την ελληνική σημαία των ιστών του πρώτου γυμνασίου και την έκρυψε σε έναν θάβο, γιατί όπως είπε, ακούστε τι είπε το παιδί αυτό, κάθε φορά που την έβλεπα με εκνεύρισε. Έβλεπε την ελληνική σημαία και την εκνεύρισε». Και βέβαια κατηγορεί η εφημερίδα και λέει: «Το περιστατικό ξύπνησε τις άσχημες μνήμες από το Δεκέμβριο του 2012, τότε που τρεις μαθητές αλβανικής καταγωγής είχαν υποστείλει δύο ελληνικές σημαίες από το ίδιο σχολείο και τις αλαπάτησαν». Μάλιστα. Το ίδιο τώρα πώς αυτό το. Αυτή είναι μια είδηση που ελέγχθη. Μάλιστα. Τώρα πώς το λένε οι Γρεκύλοι. Σχολικό παράπτωμα στον εισαγγελέα. Η εφημερίδα των συντακτών. Σχολικό παράπτωμα. Και τι έκανε το παιδί, λέει. Είχε κάνει μια ζαβολιά. Μια ζαβολιά έκανε και κατηγορεί διότι δεν είναι παιδαγωγικό και βοηθητικό για την ενσωμάτωσή του στην ελληνική μαθητική κοινότητα είναι να οδηγήσουν το παιδί κατηγορούμενο. Όχι. Αυτό δεν είναι παιδαγωγικό και δεν είναι βοηθητικό να ενσωματωθεί το παιδί στην μαθητική κοινότητα. Αυτές είναι οι δύο απόψεις. Η μία, η προσβολή της ελληνικής σημαίας που προκαλεί αγανάκτηση και επιτείνεται όταν το παιδί λέει «κάθε φορά που τη βλέπω εκνευρίζομαι». Αυτή είναι η άποψη η ιδεσιογραφική και η άποψη τώρα η προπαγανδιστική, η γρεκυλική. Μια ζαβολιά έκανε το παιδί και δεν είναι παιδαγωγικό ούτε βοηθητικό να ενταχθεί. Για την ελληνική σημαία τίποτε. Ούτε να ζητήσει συγγνώμη, όχι τίποτα από αυτά. Το ότι όταν τη βλέπει κνευρίζεται, όχι τίποτα. Αυτά τα ξεχάσανε. Ασκείται μία συνεχής προπαγάνδα, η οποία είναι ερεθιστική. Σήμερα δημοσιεύεται από κάποιον ακύριο, τους τηλεφώνησα και ψάχνω να τους βρω, και λέει, με κατηγορεί εμένα ως φιλοχιτλερικό, να είναι καλά ο άνθρωπος, θα τον καλέσουμε να έρθει εδώ να μας εξηγήσει γιατί, και λέει, κατηγορεί τον Δατσόπουλο, κατηγορεί τον Θοδωράκη, κατηγορεί τον Λικούδη, γιατί, διότι, είπανε δεν έκανε καλά που ο Δήμαρχος Χαλανδρίου έβαλε τον ύμνο των Εαμοβουλγάρων την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου με την οποία αυτοί οι Εαμίτες την πρόδωσαν. Λέμε λοιπόν σε αυτό τον κύριο Φαλαγκάρα Σταύρο εκπαιδευτικό, όποτε θέλει να έρθει εδώ γιατί, να μας πει γιατί εγώ είμαι νεοχιτλερικός και εμείς να του πούμε γιατί οι Εαμοβούλγαροι πρόδωσαν την Ελλάδα και εγκλημάτισαν εις βάρος της Ελλάδος. Αφού λοιπόν μας βρίζει, στο τέλος λέει ας διαβάσουν λοιπόν νεοελληνική ιστορία. Ας διαβάσουμε ιστορία. Εμείς δεν έχουμε διαβάσει, έχει διαβάσει αυτός. Να έρθει να μας ανοίξει τα μάτια. Η επιστολή δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Εάν τα παιδιά μας, κύριε Πλεύρη, ξέρανε όλες τις λεπτομέρειες, ξέρανε την ελληνική ιστορία, ξέρανε αυτά που πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο τελικά, δεν θα αφήνανε από μόνοι τους το μαθητή να πάει να κατεβάσει τη σημαία. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί μας χτυπάνε. Προσέξτε, χτυπάνε θα πάρουμε μάθημα από τους Τούρκους. Θυμάστε τον Σολωμό που ανέβηκε στο κοντάρι να πιάσει την τουρκική σημαία. Τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Πρέπει να κάνουμε αυτό εμείς. Όχι, όχι, ποτέ. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Θα πάμε να σκοτωθούμε για τα ίμια. Όχι. Θα πάμε να σκοτώσουμε. Δεν είναι. Για μια βραχονισίδα πάμε να σκοτώσουμε. Όχι. Θα άμα πάνε στο Καστελόριζο οι Τούρκοι και το κατάλαβε, τι είναι τώρα μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα εκεί, βράχια, θα πάμε να σκοτωθούμε γι' αυτό. Όχι. Αν πάρουν τη Σάμμο, τη Σάμμο τώρα κοντά είναι. Τέλος πάντων, θα προσφύγουμε όμως στον ΟΗΕ, θα προσφύγουμε στην Ενωμένη Ευρώπη κτλ. Αν πάρουν και τυχείο, εντάξει, πήραν τη Σάμμο, πήραν τυχείο, τέλος πάντων, κοντά τους είναι. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Μόλις φτάσουν στην Αττική, τώρα θα πούμε τι να κάνουμε αφού ο στρατός δεν μπορούσε.
τι να κάνουμε, να κοιτάξουμε να περισσώσουμε κάτι. Είναι μια συγκεκριμένη μέρα όμως, και συγγνώμη που σας διακόπτω, πρέπει να τονίσουμε ορισμένα στοιχεία για το Πολυτεχνείο και για την προπαγάνδα που αναπτύσσετε. Θα ήθελα να παραμείνουμε αυτή τη στιγμή σε μια παράγραφο την οποία την αναφέρουμε μέσα στο βιβλίο Οι Απομυθοποιήσεις του κυρίου Χρήστου Κοσκιώρη, όταν έγινε επερώτηση από 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τότε στη Βουλή. Εδώ, διαβάστε, ας το φέρει κοντά ο Φακός να το διαβάσει μόνος του ο κόσμος. Τι σελίδα είσαι? Είναι η σελίδα, συγγνώμη, 63. Λοιπόν, λένε οι 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τι γιορτάζουμε? Η Νέα Δημοκρατία, η οποία καθιέρωσε το Πολυτεχνείο, ρωτούσε τον κύριο Πέτσο να πει τι γιορτάζουμε στο Πολυτεχνείο. Και είπε ο κύριος Πέτσος, τιμούμε αυτούς που τιμούσατε επί τόσα χρόνια εσείς με τη συμμετοχή της παρατάξεως σας στην οποία ανήκετε. Είστε σε εκδηλώσεις των οπαιτίων του Πολυτεχνείου και αυτούς δια τους οποίους προορίζονται τα στεφάνια που εκπρόσωποι της κυβερνήσεώς σας κατέθεταν και οι ερωτούντες αισιόπησαν. Μα κοροϊδευόμαστε, κύριοι. Στο 2-10-36-05-305 τη Δευτέρα θα ζητάνε τα παιδιά σας στο σχολείο να πάνε να γιορτάσουν τι? Βεβαίως να γιορτάσουν. Βεβαίως να γιορτάσουν. Πείτε μας όμως τι θα γιορτάσουμε. Τι θα γιορτάσουμε? Μου ζήτησε, σήμερα συζητούσαμε με μία μητέρα να στείλει το παιδί της τη Δευτέρα επειδή ήθιστε να στέλνουν στη γιορτή του Πολυτεχνείου. Για όνομα του Θεού, τι θα γιορτάσουμε? Η εκπαιδευτικός ξέρει. Να μας το πει. Αυτό που το διασώζει ο κύριος Κοσιώρης εδώ είναι σοβαρό, διότι απαντά ο τότε υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Γεώργιος Πέτσος. Του λένε, ποιους τιμάμε? Και λέει, τιμάμε αυτούς που τιμούσατε κι εσείς. Δηλαδή δεν λένε ονόματα, το καταλάβατε? Γιατί ξέρουν ότι είναι ψέμα. Ο λαός όμως θα ανέχεται και θα φύγουν τα σχολεία, τα παιδάκια και θα πάνε εκεί. Και καλά όλα αυτά. Εντάξει, εγώ τα συγχωρώ, τα διαγράφω. Τόσο μυαλό έχουνε, τόσο κάνουν. Αλλά και στο στρατό, να μιλάνε για το Πολυτεχνείο, στο στρατό, και να γιορτάζουν, όπου υπάρχει ευθύνη, όπου υπάρχει το σπουδαιότερο, ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους, δεν πρέπει να πούν ποιους τιμούν, ποιοι είναι ήρωες. Και έχουνε μέσα την κεφάλα του Σβολών. Δεν είναι το προτιμότερο να είχαν μία στήλη? Έπεσαν υπέρ της ελευθερίας και να έχουν τα ονόματά τους. Αλλά και εκείνοι οι δημοσιογράφοι που δίνουν ονόματα, 43 ονόματα. Όταν τους τηλεφώνησα και ζητούσα διευθύνσεις, δεν είχε κανείς. Κανείς δεν είχε διευθύνσεις. Βάλαν όμως 43 ονόματα. Και έρχεται ο άλλος και λέει, μα δεν είναι 43. Μάλλον 80 είναι. Άλλο ένα σημείο να δείξουμε, κύριε Πλεύρη, πριν συνεχίσουμε, γιατί έχετε κάνει και μία νομική ανάλυση για την 21η Απριλίου. Εδώ στην κάτω παράγραφο, όσο μπορούμε, το control, αν μπορέσει να πάει σε μία ερώτηση του κυρίου Πλεύρη. Τι είπα προηγουμένως, αλλά έλειπες. Πολύ ωραία. Μας απήντησαν ότι δεν ξέρουμε. Όχι, το παρακάτω το είπατε. Ποιο? Ότι κατά τον εορτασμό της επετείου της 17ης Νοεμβρίου 1973, ονόματα νεκρών. Δεν το βλέπω πολύ καλά, λίγο το ανθρώπινο. Εκεί το βιβλίο. Λοιπόν, να σας το διαβάσω λοιπόν. Κατά τον εορτασμό της επετείου της 17ης Νοεμβρίου 1973, ονόματα νεκρών εκφωνούνται από εκπροσώπους του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, προς τον οποίο ενδεχομένως μπορείτε να απευθυνθείτε, κύριε Πλεύρη. Ναι, αν δεν έχετε απευθυνθεί, εκεί σας πω. Έχω απευθυνθεί. Ωραία. Έχω απευθυνθεί. Και μάλιστα σχέθηκα να εγγραφώ και στο σύλλογο αυτό, διότι εγώ βγήκα, ήμουν κρατούμενος. Ο Ιωαννίδης με είχε κλεισμένο στο ΕΤΕΣΑ και βγήκα με την αμνηστία. Τέλος πάντων, έχουμε 5 λεπτά μόνο. Στο 2-10-36-05-305. Μην χάνετε όλες τις αποδείξεις. Τα παιδιά σας χρειάζονται να ανοίξουν τα μάτια τους. Βάλλονται από παντού. Μην το επιτρέπετε σε άλλους. Θέλετε να κατευθύνετε τα παιδιά σας, κάντε το εσείς. Στο 2-10-36-05-305 πάρτε όλα τα στοιχεία από 120 ευρώ μόνο με 35, γιατί εμείς αυτό προσπαθούμε, να ανοίξουμε μάτια και αυτιά. Όπως έχει πει ο κύριος Πλεύρης, δεν τραβάμε. Λοιπόν, δεν τραβάμε αυτιά. Ενδεχομένως να χρειάζεται όμως. Λοιπόν, έτσι. Κοίταξε να δεις, κάτι άλλα πράγματα χρειάζονται. Θέλουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Έχουμε πίεση χρόνου. Και ενώ πρώτα μιλάγαμε κάθε μέρα μαζί σας, τώρα θα είμαι μόνο κάθε Παρασκευή, διότι έτσι θέλει ο σταθμός. Θα είμαι κάθε Παρασκευή. Δεν πιστεύω ότι μας έχουν κόψει την εβδομάδα γιατί δέχτηκαν πίεση, όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά πάντως το γεγονός είναι ότι θα μιλάμε μόνο κάθε Παρασκευή.
πολλά θέλουμε να σας πούμε. Στο βιβλίο αλλά, αυτό όμως δεν μιλάμε με υποθέσεις, κύριε Πλεύρη, τα ξέρετε. Πάρα πολύ. Αυτό το βιβλίο έχει πίσω και ένα DVD. Είναι ναι, μέσα ναι, και ένα DVD που δείχνει τι γινόταν επί 21 Απριλίου. Όμως, για να καταλάβετε τα γεγονότα, χρειάζονται δύο πράγματα. Το πρώτο, να ξέρετε τα γεγονότα και το βιβλίο γεγονότα σας δίνει αυτές τις αποδείξεις. Και το δεύτερο, να μην μπίπτετε θύμα της προπαγάνδας. Σε αυτό το βιβλίο, είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο, 300 σελίδες πόσο είναι, 350, θα δείτε πώς γίνεται η προπαγάνδα και θα σας εξηγηθούν πολλά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα με την προπαγάνδα. Και για να κλείσω εγώ, σας λέω το εξής. Έχουμε τόσους ήρωες του Πολυτεχνείου. Όλα τα πρωινάδικα μιλάνε για το Πολυτεχνείο. Όλοι οι βουλευτές για το Πολυτεχνείο. Όλοι οι πολιτικάντες για το Πολυτεχνείο. Εκδηλώσεις στα σχολεία παντού. Δεν έρχεται ένας να συζητήσουμε για το Πολυτεχνείο. Γιατί εμείς να μιλάμε μόνοι μας, σας λέμε. Δεν υπήρξε κανένας νεκρός, δεν υπήρξε κανείς ήρωας, δεν ρίξανε καμία χούντα, επανέφεραν τη χούντα του Ιωαννίδη. Ελάτε να τα συζητήσουμε. Να δούμε ποιοι εξυπηρετούνται και να δούμε και τι έγιναν οι περαιτέρω αντιστασιακοί. Θα διαβάσετε μέσα για την αντίσταση. Τι ποσοστά έπαιρναν οι αντιστασιακοί από τα ξένα κράτη που τους έδιναν λεφτά, όχι βέβαια για το καλό της Ελλάδος. Και φυσικά η αντίσταση γινόταν στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Στοκχόλμη, στη Ρώμη. Αλλά μεταξύ των αντιστασιακών υπήρξαν και πραγματικοί ιδεολόγοι. Πρώτον οποίων ειλικρινώς υποκλινόμεθα. Μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά ένας ιδεολόγος, ασχέτως του τι πιστεύει, είναι πάντοτε πρόσωπο άξιο εκτιμήσεως και σεβασμού. Στο 2-10-36-05-305. Εάν κάτι κράτησαν οι νέοι πολιτικάντιδες από τους αρχαιοέλληνες και έχουν διδαχθεί, είναι η πολιτική προπαγάνδα. Μόνο αυτό τους ενδιέφερε να κρατήσουν. Με συγχωρείς, θα σου διακόψω. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη ή το ένα. Στου κυρίου, όχι Παπαδάκη, του κυρίου Καμπουράκη ή το ένα καθηγητής, κύριος Παπαγρηγοράκης, οι οποίοι έκαναν αναλύσεις και εξήτασαν σκελετούς που είχαν βρει στους τάφους στη Βεργίνα κτλ. Με σκελετούς νεολήρων. Και τι διεπίστωσαν? Πλήρες. Το ίδιο, ταυτότης, 100%. Απόρρισε ο κύριος Καμπουράκης. Μα είναι δυνατόν? Αυτό τι αποδεικνύει? Ότι είμαι θα η συνέχεια η φυλετική των αρχαίων Ελλήνων. Και ο καθηγητής σοβαρός, ναι. Μα ακριβώς το ίδιο, ναι, ακριβώς το ίδιο. Μα τα όλα ακριβώς τα ίδια. Καταπληκτικό. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, διδάσκεται ακριβώς το αντίθετο. Γιατί στην παιδεία επικρατεί γρακυλική εκπαίδευση. Το πόσο χάρηκα σαν Έλλην που άκουσα τον ειδικό καθηγητή να λέει ότι οι σκελετοί αυτών των αρχαίων Ελλήνων και οι σημερινοί των νέων Ελλήνων από άποψη βιοσυστάσεως είναι ακριβώς οι ίδιοι. Και του λένε, μπάμε να ξεχωρίσουμε έναν Γερμανό από έναν. Βεβαίως λέει, να. Μα είναι και ξέρουμε, ναι, έτσι. Καταπληκτικά πράγματα, τα οποία βέβαια είναι ρατσιστικά. Κύριε Πλεύρη, εδώ ο κόσμος βλέπει στο 2-10-36-05-305 από 120 ευρώ μόνο με 35 παίρνετε το συγκλονιστικό πακέτο, γιατί είναι γεμάτο αποδείξεις. Από νομικής άποψης διατυπωμένη 21η Απριλίου 1967, η οποία δείχνει κατά πόσο έχει παρατυπήσει η τότε κυβέρνηση, τι έχει αναθεωρήσει, τι έχει βγάλει στην αρχή, όλα τα στοιχεία μέσα. Αλλά δυστυχώς, από όλα αυτά τα βιβλία που έχουμε εμείς αποδείξεις και στοιχεία, οι σημερινοί πολιτικάδες χρησιμοποιούν μόνο ένα βιβλίο. Αλλά πάλι βιβλίο χρησιμοποιούν. Πολιτική προπαγάνδα. 2-10-36-05-305. Μην χάνετε το σημερινό πακέτο. Από 120 ευρώ μόνο με 35. Να δείξει λίγο το κοντρόλ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το πάχος των βιβλίων των χιλιάδων σελίδων. Γιατί μόνο αποδείξεις θέλουμε. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να παίρνουν μόνο αποδείξεις. Λίγο εδώ να δείξουμε πόσες σελίδες, χιλιάδες σελίδες παίρνουν. Αυτό που είπε ο κύριος Στάσος ότι είναι και νομική μελέτη, είναι και νομική μελέτη, διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο Άριος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, επί 21 Απριλίου, έλεγαν με τις ολομέλειές τους, απεφάσιζαν ότι το καθεστώς είναι νόμιμο, ότι δημιούργησε επανάσταση, όλα ήταν καλά.
και φύρμωσαν επί 7 χρόνια τους νόμους του Παπαδόπουλου. Όταν έπεσε ο Παπαδόπουλος, τότε οι ίδιοι είπαν ότι όλα ήσαν κακά. Αυτά πρέπει να λέγονται. Αυτά δεν σας τα λέει κανείς. Σας τα λέμε εμείς όμως. Το 2-10-36-05-305, εκτός από το ότι σας τα λέει ο κύριος Πλεύρης, τα έχει γράψει και μέσα στα βιβλία του. Αποδείξεις ενός ανθρώπου ο οποίος καλός, κακός, εκείνη την εποχή την είχε ζήσει από πολύ πολύ κοντά. Και όποιος θέλει, ας έρθει να τον αντικρούσει. Γιατί εκείνος, αν είναι φασίστας ή ναζιστής ή εθνικιστής, οτιδήποτε, θέλει να συζητήσει. Δεν πονάτε, μωρέ. Σας ζητάνε να μιλήσετε και δείχνετε άνανδροι. Ελάτε στην εκπομπή. 2-10-36-05-305. Από 120 ευρώ, προσφορά του Electron σήμερα, μόνο με 35, γιατί τα παιδιά σας τη Δευτέρα θα πάνε στην εκδήλωση του Πολυτεχνείου. Ας μπούνε να διαβάσουν τα βιβλία και να ρωτήσουν τους δασκάλους τους τι γιορτάζουμε. Ποιοι νεκροί. Μην χάνετε το σημερινό πακέτο στο 2-10-36-05-305 από 120 ευρώ μόνο με 35. Βιβλία εξαιρετικά και DVD και απαντήσεις σε όλα. Έλληνες, μην τους αφήνετε να μας χωρίζουν. Η Ελλάδα μας ενώνει και μπαίνουν ανάμεσά μας. Καλό σας απόγευμα. Να μην